Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Μια ακόμη εκπομπή του Δράξαστε Παιδείας μαζί σας, με ένα πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό θέμα απόψε. Μια επιτυακή συναυλία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής 1922-2022, με θέμα «Από τα θεάτρα της Μικράς Ασίας στα θεάτρα της Μεγάλης Βρετανίας». Η εκδήλωση έγινε στις 15 Ιουνίου στο hall του σχολείου Ashmole Academy στο Southgate. Έτσι θυμηθήκαμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής μαζί με τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Την εκδήλωση ευλόγησε με την παρουσία του Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Κολονίας κ. Θανάσιο, τον Επίσκοπο Κλαβδιοπόλεως κ. Ιάκωβο, κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Παρόν ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Καραουλής. Μαζί μας ήταν η Γενική Πρόξενη στο Λονδίνο, της Ελλάδας κ. Χρήστος Γούλας και της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης, καθώς και η συντονίστρια της εκπαίδευσης στο Λονδίνο, της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής κυρία Ερία Βερόνη και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κυρία Βασιλική Κούμα. Εκπρόσωποι του παρικιακού τύπου από την εφημερίδα Ελευθερία ο κ. Μιχάλης Έλληνας, την παρικιακή εφημερίδα Μιχάλης Γιακουμή, από το Hellenic TV ο Γιώργος Λίγκος και από το LGR ο Βασίλης Παναγή. Επίσης πρόεδροι άλλων ελληνοορθοδόξων κοινοτήτων αλλά και παρικιακοί εκπρόσωποι. Στην συναυλία ακούσαμε τραγούδια και σκοπούς από τη Μικρασία, το Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας από την Κατερίνα Παπαδοπούλου, την οποία συνόδευσε εξαμιλή ορχήστρα, έπαιξαν οι μουσικοί Στέφανος Δορμπαράκης Κανονάκη, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης Λαούτο, Γιώργος Κοντογιάννης Λύρα, Θεόδωρος Κουέλης Κοντραμπάσο, Νίκος Παραουλάκης Πνευστά, Στρατής Σκουρκέας Κρουστά και φιλικά συνόδευσα και εγώ την Κατερίνα στο τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον άρχοντα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, πρόεδρο της κοινότητάς μου και κηδεμόνα μας, τον κύριο Λούι Λουίζου για την αμέριστη βοήθειά του, αλλά και αυτούς που βοηθήσαν στο να γίνει αυτή η εκδήλωση πραγματικότητα. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στο Hellenic TV, στον αγαπητό φίλο μου Γιώργο Λίγκο, για όλη
αυτή την βοήθεια, ώστε να βγει και αυτή η εκπομπή μας ως δυνατόν καλύτερα στους δέκτες σας. Ας απολαύσουμε αυτή την μουσική εκδήλωση. Ελέησον ημάς.
Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στη μουσική μας βραδιά, αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Καλώ αμέσως στο βήμα τον άρχοντα του Οικουμενικού Θρόνου και πρόεδρο της Κοινότητας των Αγίων 12 Αποστόλων, κύριο Λούι Λοΐζου, να καλησπερίσει. Ιδας, esteemed clergy, ladies and gentlemen, I welcome you all to this evening's concert to celebrate the 100 years anniversary of the Archdiocese of Thyatira and Great Britain. So much has been achieved in those 100 years. For some of you, the 100 years must seem such a long period of time. For others of my age, it's not a long time at all. The evening was inspired by His Eminence's wish to have a celebratory evening such as this here in North London. I must thank you all for coming, and I am sure you will enjoy the evening. I welcome the musicians and Katerina Papadopoulou, who Father Joseph will introduce individually later. I must first thank Father Joseph for organizing everything this evening. Also, the sponsors of this evening, who are Altam Gardens and Anastasia Lodge, Home and Away Estates, Dimitriou in English, Capital Home and Lettings, Lauren and Alicia Investments. I must also mention the other sponsor, which is my own church, the 12 Apostles Church. Thanks to the sponsors, we have made this evening free. The benefit of this is that individuals and whole families could come without worrying about the expense in these difficult times. This has attracted many people who normally cannot afford to attend such events. And finally, before I ask the very good friend of our church, Vasily Banayi, to give a brief historical outline of the Archdiocese, I would like to extend my sincere and heartfelt thanks to His Eminence Archbishop Nigidas for all he has achieved so far in such a short space of time. Your Eminence, the future of the Archdiocese is in your very capable hands after the previous 100 years. May God give you health and strength to continue your good work. Thank you. Τα εκατοντάχρονα της ιδρύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Το έτος 2022 είναι η εκατοστή επέτειος από τη ιδρύσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Το φθινόπωρο του 1922 η μικρασιατική καταστροφή με αποκορύφωμα την πυρπόληση της πανεμφήμου πρωτεύουσας της Ιωνίας επέφερε και το οριστικό τέλος της τριχιλιοστής παρουσίας των Ελλήνων στην ένδοξη Ιωνική γη. Το ίδιο έτος η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη ίδρυσε την Μητρόπολη Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας με έδρα το Λονδίνο, την τωρινή Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας. Η Εκκλησία των Θυατήρων αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη
ως μία από τους 7 αστέρες της Αποκαλύψεως, μαζί με τις εκκλησίες της Εφέσου, της Σμύρνης, της Περγάμου, των Σάρδεων, της Φιλαδελφίας και της Λαοδικίας, που ιδρύθηκαν στα μέσα του πρώτου μετά Χριστό αιώνος. Η ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί, κατά έναν τρόπο, μια δίκαιη και τιμητική μνημοσύνη στο ένδοξο και ιστορικό τους παρελθόν. Η εκατοντάχρονη παρουσία της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων στα Βρετανικά νησιά και την Ιρλανδία είναι μία παρουσία ιεραποστολικών αγώνων και φιλανθρωπικής προσφοράς, έτσι όπως αυτά ορίζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την ελληνοχριστιανική παράδοση Ηρακλειδής, των οποίων είναι οι 6 ποιμενάρχες. Μητροπολίτης Γερμανός Στρινόπουλος από το 1922 έως 1951. Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Καβάδας 1951 έως 1962. Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Κοκκινάκης 1964 έως 1979. Αρχιεπίσκοπος Μεθόδιος Φούγιας 1979 έως 1988. Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος Θεοχάρους 1988 έως 2019 και ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας Λιούλιας 2019. Η 100η επέτειος της ιδρύσεως, ανασύσταση της Εκκλησίας των Θυατήρων, εορτάζεται από το χριστεπόμενο ποίμνιό της υπό την αιγίδα του Σιωδημιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κυρίου Νικήτα, με κάθε λαμπρότητα, με σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων. Μία τέτοια εκδήλωση είναι και η απόψινή μας μουσική εκδήλωση με θέμα «Από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας στα θιάτυρα της Μεγάλης Βρετανίας». Πριν σας αφήσω, να μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι απόψε εδώ και χαίρομαι που μου δόθηκε ευκαιρία να προλογίσω και να καλωσορίσω στο Λονδίνο τους θαυμάσιους καλλιτέχνες που θα συνοδεύσουν την υπέροχη τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου, που πάντα εγώ την έχω στα μουσικά προγράμματά μου στον LGR και την απολαμβάνω μαζί με τους ακροατές. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα για την πολύτιμη συνεργασία μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την αγάπη μου, απολαύστε λοιπόν αυτή την εκδήλωση. Πριν αποχωρήσω, να καλέσω τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα να μας παρουσιάσει τους καλλιτέχνες μας. Σας ευχαριστώ. Αναφέροντας τα ονόματα των αγαπητών φίλων και αδελφών καλλιτεχνών, θέλω να ακούω και ένα χειροκρότημα ταυτόχρονα, ξεκινώντας από τον Νίκο τον Παραλουλάκη στα πνευστά. Το Γιώργο τον Κοντογιάννη στη Λύρα. Αλέξανδρο Καψουκαβάδη στο Λαούτο. Στρατής Κουρκέα Κουστά. Θεόδωρο Κουέλη Κοντραμπάσο. Γιώργο Κοντογιάννη Λύρα. Τον αγαπητό μου Στέφανο τον Μπαράκη στο Κανονάκι. Και ένα μεγαλύτερο χειροκρότημα για την αγαπητή μας τραγουδίστρια, την Κατερίνα Παπαδοπούλου.
Είστε όλοι εδώ, είμαστε παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση του πατέρα Ιωσήφ ιδιαιτέρως, όλους τους χορηγούς που στήριξαν την Αρχιεπισκοπή βεβαίως. Ήταν ένα τραγούδι από την Προποντίδα. Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν και συνεχίζουμε με Προποντίδα πάλι. Κοράς είναι τραγούδαγε. Τραγούδαγε
και πειραγέρας τη φωνή. Το γέρμο καλό και
Ποντίδα, όπως σας είπα, περάσαμε στην Καπαδοκία. Από που... Αγαπητοί φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν μια μουσική βραδιά με θέμα από τα θεάτρα της Μικράς Ασίας στα θεάτρα της Μεγάλης Βρετανίας, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής 1922-2022 και φυσικά την καταστροφή της Σμύρνης. Η εκδήλωση έγινε τη 15η Ιουνίου 2022 στην αίθουσα του Ashmole Academy εδώ στο Southgate. Ευχαριστούμε θερμά που ήταν και απόψε μαζί μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Keita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Keita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Keita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Keita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.